Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη, μια πολύ καλή μου φίλη και αγαπημένη ερμηνεύτρια, που είναι σαν το παλιό καλό κλασί. Κωνσταντίνα μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σε όλους, Λουκίλα μου. Μετά από τόσα χρόνια. Αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους που αγαπάς. Είναι συγκινητικό. Είναι η πρώτη διαδικτυακή μας εκπομπή, διότι με την Κωνσταντίνα έχουμε βρεθεί πολλές φορές στο συμπατικό ραδιόφωνο, σε συνεντεύξεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που της λέω, έλα να δεις τι κάνουμε εκεί στη ζούγκλα. Εντάξει, κάναμε παλιότερα εκπομπές που ήσουν αλλού, αλλά ναι. Εδώ οπότε, πρώτη τώρα, φορά. Τη χαίρεστε και οπτικά, διότι πραγματικά είναι ένα κορίτσι που καταρχήν γυρίζει στα παλιά, στις παλιές της τις αγάπες, στις μεγάλες της αγάπες στο χώρο του τραγουδιού εννοώ, διότι 7 Ιουλίου, αφορμή είναι αυτή για να είμαστε παρέα εδώ, 7 Ιουλίου κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο, έτσι, ναι. Όπου έρχονται όλοι σου οι φίλοι. Λουκίλα, γι' αυτό είπα είναι πολύ κιόλας. Σημαντικό, ναι, να συναντάς ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί, που έχεις κάνει παρέα, που έχεις κάνει μεγάλες επιτυχίες. 7 Ιουλίου λοιπόν στο Κατράκιο γίνεται μια αφιερωματική συναυλία και κάνω αναδρομή στην καριέρα μου. Ξεκινώντας με τον Βασίλη τον Καρά, που έχουμε κάνει επιτυχίες, με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, που έχουμε κάνει 2 ντουέτα μαζί, με τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο, ακόμα και με τον Κώστα τον Χατζή, που είχαμε συναντηθεί πριν αρκετά χρόνια σε μια περιοδία και θα πούμε τραγούδια από αυτή την περιοδία που κάναμε. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Χρυσοφόρου που κάναμε τελευταίως επανεκτέλεση και αυτό το βράδυ. Είναι ο Χάρης ο Χαλκίτης που έχουμε κάνει μαζί επιτυχία ένα ντουέτο τις καυτές βραδιές. Είναι τα αδέρφια μου. Ο Άντρος και η Χαρά Κωνσταντίνου που με ένα δικό μου τραγούδι εκπροσωπήσαμε την Κύπρο στην Eurovision και πήρε την 5η θέση. Είναι η παιδική χοροδία της Νίκαιας. Η οποία θα πει το Μια Ελλάδα Φως. Θα πει το Μια Ελλάδα Φως και είναι και τα παιδιά από τη σχολή χορού του παρτενέρ μου, του Διονύση, από το Άλμα Τάνζα, που θα χορέψουν και αυτά. Όλα αυτά σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο. Το στο Κατράκιο. Που χωράει 5.500. Θα το γεμίσουμε. Το παλεύουμε και πιστεύω είμαι πολύ αισιόδοξη. Ναι. Πες μου κάτι, εισιτήριο σε τι τιμή είναι. Ξεκινάει από 7 ευρώ. Α, εντάξει. Ωραία, θα το γεμίσουμε. Από 7 ευρώ γιατί είναι οι εποχές τέτοιες. Είναι δύσκολες. Ναι. Και ο άλλος και το 1 ευρώ πιο χαμηλή τιμή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ρόλο. Τιμή. Ναι. Από 7 ευρώ λοιπόν, ναι. Ξεκινάνε από 7 ευρώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που είπα προηγουμένως, ότι συναντάω ανθρώπους που έχουμε κάνει πράγματα μαζί, που έχουμε κάνει παρέα, που έχουμε δημιουργήσει και αυτά τα παρουσιάζουμε 7 Ιουλίου. Πάμε στα πράγματα που έχεις κάνει μαζί, διότι μαθαίνω, ξέρω ότι νονός σου είναι ο Κώστας ο Χατζής, ο πολύ αγαπημένος αυτός φίλος, τροβαδούρος, συνθέτης, ο σεμνός καταρχήν άνθρωπος. Ο Κώστας ο Χατζής, ο οποίος σε βάφτισε από Ντίνα Κωνσταντίνα. Για πες μας λίγο. Όταν συναντηθήκαμε για να κάνουμε την περιοδία, ήμουνα Ντίνα Κωνσταντίνου. Δεκαετία του 80 μιλάμε τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέει, πώς Ντίνα Κωνσταντίνου, μου λέει, δεν νομίζω ότι πρέπει να παρουσιάζεσαι, πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Μου λέει το πραγματικό σου, τι είναι το Ντίνα, Κωνσταντίνα. Αυτό είναι, μου λέει. Και βγαίνοντας στη σκηνή ο Κώστας, ξαφνικά με φωνάζει, κόπιασε Κωνσταντίνα. Και από τότε καθιερώθηκε. Μετά όμως το πλατή κοινό σε γνωρίζει μέσα από ένα δίσκο το 87, νομίζω με τον Αξέχαστο τον Μάριο Τότοκα. Με τον Μάριο Τότοκα και τον Σαράντι Ελιβιζάκη. Και τον Σαράντι. Ο πρώτος σου δίσκος. Ο πρώτος μου δίσκος που σαν ξεκίνημα, γιατί είχα κάνει ένα δίσκο με την εταιρεία του Γιώργου του Κατσαρού που δεν... Αοριθμός, ναι, 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 ναι. Απλά ήταν η πρώτη μου, αν θέλεις, δουλειά η οποία βγήκε προς τα έξω στον κόσμο και πιο στη ολοκληρωμένη. Λύρα τότε και ήταν και μεγάλη εταιρεία. Και πιο ολοκληρωμένη, γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν από τον Σαράντι Αλβιζάτο για μένα. Δηλαδή το «Θάλασσες» γράφτηκε για τα μάτια μου. Γιατί έβλεπε μια μελαγχολία στα μάτια μου.
το σημάδι, γιατί έβλεπε κάτι ερωτικό στην όλη μου παρουσία και όλα αυτά. Και ο Μάριος Οτόκας, που ολοκληρώσαν το δίσκο, αφού κάναμε συναυλίες και αφού τραγουδούσαμε τις θάλασσες και το σημάδι, δύο χρόνια στις συναυλίες. Ωραία. Εδώ τώρα θα έρθω σε αυτό το κομμάτι. 87, γνωρίζουμε αυτά τα τραγούδια. Εγώ τα θυμάμαι και πάντα έλεγα και στις μετέπειτα εκπομπές και μετά από τις επανεκτελέσεις ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην Κωνσταντίνα και στο σημάδι και στις θάλασσες και στο και μου το έλεγε η Μαργαρίτα. Ναι. Μετά όμως αυτά τα πολύ δυνατά τραγούδια μπήκαν στα χείλη, πέρασαν στα χείλη του Πάριου τη δεκαετία του 90 το σημάδι και οι θάλασσες στο αξέχαστο του Δημήτρη του Μητροπάνου. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή ήταν η δεύτερη ευκαιρία του τραγουδιού. Εσένα σε πείραξε αυτό. Θέλω να έρθω στην ψυχολογία των τραγουδιστών. Κοίταξε, τότε που βγήκαν τα τραγούδια που τα κάνανε επανεκτέλεση, δεν με πείραξε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σαν πρωτοεμφανιζόμενη τραγουδίστρια και δεν υπήρχαν ούτε βίντεο κλιπς τότε, αν θυμάσαι, ήταν οι ραδιοφωνικές, πώς το λένε, τα σποτάκια, αν θυμάσαι, που βάζανε οι εταιρείες, βίντεο κλιπ δεν υπήρχαν. Ακουστήκαν τα τραγούδια, ακουστήκαν με μένα και αγαπηθήκανε. Ναι. Δεν με πείραζε. Όμως τώρα που περάσανε αρκετά χρόνια, όταν λένε το σημάδι που το έχει πει ο Πάριος και το... Σε ενοχλεί. Ναι, με ενοχλεί, γιατί τα τραγούδια αυτά ήταν ο πρώτος μου δίσκος και ήμουνα πρωτοεμφανιζόμενη. Να σου πω όμως είναι κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίτηδες την κάνω αυτή την κουβέντα. Και ήταν και μεγάλα τραγούδια. Ας πούμε, όταν το πρώτη φορά... Το είχε πει η Ρένε Κουμιώτη, ήταν το πρώτο τραγούδι που είπε το 69 στον δρόμο. Και βγήκε ο Κότσιρος και το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτη φορά και τόσοι άλλοι. Θυμάμαι ότι είχε ενοχληθεί και η Ρένα και έλεγε, μα είναι για καλό του τραγουδιού. Δηλαδή η πρώτη εκτέλεση δεν χάνεται. Δηλαδή γίνεται μια αναφορά ότι η Κωνσταντίνα το είχε πει. Τώρα, αν δεν γίνει από έναν επαγγελματία παραγωγό ραδιοφώνου, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ένα γενικότερο παράπονο που θα ακούσει ότι το άγαλμα είναι του Πουλόπουλου. Ναι, θα μπορούσε να παίζεται και στις δύο βερσιών όμως, έτσι. Ναι, αυτό. Ναι, εκεί το σε καταλαβαίνω. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ήθελα να πούμε πολύ ουσιαστικά και για τη συναυλία και για τη δισκογραφία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε, Ανέστης Κόνιαλης διαλέγει ένα τραγούδι από το πλούσιο ρεπερτόριο της Κωνσταντίνας και επανερχόμαστε. Η δική μας γυναίκα μας έκανε τα κόλπα. Εντάξει, δεν είναι live. Εντάξει. Φαντάζει να γίνει στη συναυλία αυτό και καλά. Όχι, live. Είχε πάρα πολύ live. Θα πεις λοιπόν και τις θάλασσες και το σημάδι στη μεγάλη σου συναυλία. Θα πω τα τραγούδια του Μάριου Τόκα, γιατί ήταν και το ξεκίνημά μου ουσιαστικά. Και θα κάνω αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα. Εξαιρετικό. Στη συναυλία. Με ποια τραγούδια? Πρέπει να τα πω τώρα.
Το σημάδι πάντως και η θάλασσα δεν είναι μέσα. Πάντως την επιλογή την έχω κάνει. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι έκπληξη, Λουκύλα. Με το Γιάννη τον Πλούταρχο θα πεις ποια δύο. Με το Γιάννη τον Πλούταρχο κάναμε το πρώτο μας ντουέτο, Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη, το 99 και μετά. Από κάποια χρόνια κάναμε το Τι μπήκε ανάμεσά μας. Τι ωραία τραγουδία. Και ακουστήκαν και τα δύο κομμάτια. Το πρώτο τραγούδι ήταν του Παναγιώτη Μαθιέλη. Στίχη. Γιατί εντάξει μου διαφεύγει τώρα. Το δεύτερο ήταν του Αλέξη του Σέρκου. Το Τι μπήκε ανάμεσά μας. Το Τι μπήκε ανάμεσά μας. Και θα τραγουδήσει και μόνος του ο Γιάννης. Όπως θα πούμε τα ντουέτα με όλους τους καλλιτέχνες. Και θα τραγουδήσουν και μόνοι τους. 7 Ιουλίου στο Κατράκιο, λοιπόν. 7 Ιουλίου, όλοι αυτοί εκεί. Και θέλω να... Ναι. Αυτό που θέλω να πω, Λουκύλα μου, είναι ότι οι καλλιτέχνες δεν κάνουν απλή συμμετοχή. Και αυτό είναι που... Σε συγκινεί. Με έχει συγκινήσει αφάνταστα. Το έχουν πάρει προσωπικά. Δηλαδή, δεν έρχονται μόνο επειδή κάναμε συνεργασίες. Έρχονται με πολύ αγάπη. Και είναι σαν να είναι δική τους συναυλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει. Ο τρόπος αυτό το που χέρι είπανε που σε το κρατάει. Ναι, και ο τρόπος που συμπεριφέρονται από την ώρα που είπαν το ναι και μετά. Με έχει κατασυγκινήσει. Πες μου, Κωνσταντίνα, πάμε στα θλιβερά, στα τραγικά και στην φοβερή κλοπή που έγινε στην Κύπρο. Ναι. Με αυτό το απίστευτο κούρεμα, όχι κούρεμα καταθέσεω, κατάσχεση αυτό τελικά τη περιουσία. Πες μου εκεί τι γίνεται. Ήσουν από του ανθρώπου θύματα, διότι η Κωνσταντίνα, το έχουμε πει επανειλημμένα, δεν ήταν η γυναίκα που πήγε τα χρήματά τη στην Ελβετία, έτσι, σε φορολογικού παραδείσου. Τα πήγε στην πατρίδα τη. Ναι, και ήθελα στην... να αγοράσω σπίτι στην Κύπρο. Πουλάει το σπίτι τη εδώ, τα βάζει σε τράπεζα στη γειτονιά της στην Κύπρο και έψαχνα. Και έρχονται οι κύριοι έξυπνοι και λένε τα δικά σου, δικά μου ξαφνικά. Ναι, έτσι. Ναι. Η μεγαλύτερη κλοπή που έχει γίνει. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Έχω κινηθεί δικαστικά και θα συνεχίσω να το παλεύω γιατί πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια θα δικαιωθούμε. Σας τριμώχνουν όμως τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα, 35 χρόνια δουλειά τα έχεις βάλει εκεί. Και από εκεί πέρα, πού έχεις πάει, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τι έχεις κάνει. Έχω πάει Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πάω και διαιτησία τώρα. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα, γιατί είναι πολλοί που είναι ομοιοπαθείς. Κοίταξε, εγώ θέλω να ακούω αυτούς που μιλάνε θετικά. Ναι. Γιατί το παλεύω, δεν το βάζω κάτω. Πραγματικά πιστεύω ότι όταν παλεύεις κάτι, τότε μπορείς να κερδίσεις. Αν το αφήσω και πω, α, κοίταξε, η μοίρα μου ήταν αυτή. Δεν πρόκειται να κερδίσω τίποτα. Μα να αφήσει 35 χρόνια δουλειά, διότι ήσουν έντιμη και τα βάλει στην τράπεζα, στη γειτονιά σου. Πες μου, πώς αλλιώς να αντιδράσω. Πώς, όχι, με ποιο τρόπο. Με αυτό που κάνεις. Δεν υπάρχει κάθε ένδικο μέσο και αυτό πρέπει να το κάνει και κάθε Κύπριος και κάθε ένας που αύριο μπορεί να μας έρθει εμάς αυτό. Ναι. Μπορεί να μην γίνει 80% κούρεμα και να γίνει 10 και 20. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό. Δεν μπορεί να σου μπαίνει άλλο στο σπίτι. Είναι κούρεμα. Αυτό δεν ήταν κούρεμα. Στην τράπεζα Κύπρου ήταν κούρεμα. Ήταν κούρεμα, ναι. Στη λαϊκή δεν ήταν. Ναι. Ήτανε καθαρή κλεψιά. Κλόπη. Μπαίνω σπίτι σου, έχεις 8 καρέκλες, ναι. Γιατί τις έχεις, μπορείς να βολευτείς με μία, σου παίρνω τις 7. Έτσι. Αυτό είναι στην ουσία. Οπότε το παλεύεις, εμείς είμαστε δίπλα σου, γιατί ήμασταν από την πρώτη μέρα, όχι δίπλα σου και δίπλα σε όλους τους ομοιοπαθείς και στους δικούς μας ομολογιούχους, που ξαφνικά χάσαν τα είναι πάντα. Είναι πολλοί κόσμος που έχει πάθει σε πολλά επίπεδα. Ωραία, δυσκολίες, δυσκολευόμαστε, αλλά θα το παλέψουμε. Και θα δικαιωθούμε στο τέλος. Κωνσταντίνα, μαχητής και μ' αρέσει έτσι που είναι και βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι σε κρατάνε και ζωντανή, δυνατή και αισιόδοξη στον χώρο. Βέβαια. Θα μπορούσες να έχεις πέσει και να έχεις πει τελείωσα. Εντάξει, τον πρώτο καιρό η αλήθεια είναι ότι είχα πέσει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και στο πέσιμο απάνω έκανα κινήσεις. Κινήσεις, πώς θα πάρω τα χρήματα τα οποία μας δίνανε, γιατί δεν σου είπαν ότι έχεις αυτά τα χρήματα και πάρτα. Έπρεπε να το παλέψεις για να τα βγάλεις και να τα φέρω εδώ που ζω. Βέβαια. Για να μπορέσω να επιβιώσω. Ωραία, θα κινηθώ. Θα κινηθώ και πιο δραστικά. Το παρακολουθούμε και εμείς και αυτό το θέμα. Και μάλιστα και είχαμε και φίλο δικηγόρο που είναι και βουλευτής. Και ο κύριος Καπερνάρος μας είχε πει για τέτοιες. Ναι, είχα συνεργαστεί και με τον κύριο Καπερνάρο παλαιότερα.
Και θα μιλήσουμε. Ναι, είχε και τέτοια. Θυμάμαι ότι μας είχε ανοίξει το θέμα και μας είχε πει ότι κινείται. Θα μιλήσουμε φιλικά δηλαδή, γιατί με έχουν αναλάβει κάποιοι δικηγόροι. Αλλά όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι σου και κατέχουν, μπορείς να πάρεις και την γνώμη τους, πώς μπορείς να κινηθείς. Το θέμα δεν χάθηκε και σου εύχομαι τα καλύτερα, όπως και σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά έχασαν το βιός τους από αυτή την απίστευτη συμπεριφορά. Χρόνια δουλειάς χάσαμε. Χρόνια δουλειάς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε ξανά στην καριέρα, στη συναυλία 7 Ιουλίου. Πες μου κάτι, Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, μας είπες για τον Βασίλη τον Καρά, είπαμε για τον νονό σου, τον Κώστα τον Χατζή, με τον οποίο είχατε, εκτός από νονό σου όταν λέμε εντός εισαγωγικών, γιατί είπαμε ότι τον Ντίνα το έκανε η Κωνσταντίνα, σου είχατε ηχογραφήσει κάποια τραγούδια. Είχαμε ηχογραφήσει τη συναυλία. Και ήταν καινούργια τραγούδια αυτά που έγραψε τότε. Βέβαια μετά βγήκανε. Αλλά τα έχουμε ηχογραφημένα πριν δισκογραφηθούν. Πάντως και ο Κώστας ο Χατζής δίνει το παρόν. Ο Στέφανος ο Κορκολής με τους πέντε ανέμους θα είναι εδώ. Ο Στέφανος θα είναι στο εξωτερικό. Α, ναι. Υπάει πολύ συχνά. Ναι, είναι η μόνη απουσία. Δεν πειράζει. Γιατί ο Στέφανος είχε όλη την καλή διάθεση να έρθει. Απλά θα λείπει στο εξωτερικό. Τους πέντε ανέμους με ποιον θα τους πεις? Με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Α, πολύ ωραία. Ναι. Αγαπημένος και ο Κωνσταντίνος. Να πω πρώτα για τον Χριστοδουλόπουλο και μετά να συνεχίσω για τον Κωνσταντίνο. Όταν πήρα το Μάκη τηλέφωνο για τη συναυλία. Το Χριστοδουλόπουλο. Ναι, το Χριστοδουλόπουλο. Μου λέει, Κωνσταντίνα μου, έχω στο εξοχικό μου τη φωτογραφία σου και θέλω να έρθει στο εξοχικό να τη δεις που την έχω, που κάναμε μαζί δουλειές και τέτοια. Ενθουσιασμένος. Και μου λέει αμέσως, βέβαια Κωνσταντίνα, θέλω να έχω συμμετοχή, γιατί έχουμε κάνει επιτυχία μαζί και σ' αγαπώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου... Ναι, συγγνώμη, διαβάζω και τα σχόλια. Ναι, εσύ μιλάς. Τα λέω, ακούει και ο κόσμος, ακούς και εσύ. Ναι. Λέω, μου λέει, όχι μόνο θα έρθω, αλλά αν δεν με καλούσες, εγώ θα ερχόμουν έξω από το Κατράκιο και θα κρατούσα ένα πανό και θα διαμαρτυρόμουν. Που δεν τον κάλεσες. Θα ερχόταν ακάλεστος και θα τραγουδούσε. Όχι, είναι εξαιρετικό αυτό. Ο Βασίλης ο Καράς ήταν ο πρώτος που προσέγγισα, γιατί με τον Βασίλη έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και είναι πάντα δίπλα μου. Είσαστε σε πολλά εταιρεία, θέματα. Είναι, ναι. Ακόμα και τώρα είναι πάντα δίπλα μου. Δεν είναι μόνο το ότι έχει συμμετοχή στη συναυλία, αλλά πάντα και τώρα με το θέμα της Κύπρου. Σωστάθηκε. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα ακούς μέσα στον χώρο αυτό. Ναι. Μέσα στον χώρο, και... γιατί ξέρεις, ο κόσμος πιστεύει ότι ισχύει στο πεντάγραμμο και στον καλλιτεχνικό χώρο ο θάνατος σου ή η ζωή μου. Λουκίλα μου, σε αυτό ήθελα να αναφερθώ και να πω ότι είχαμε μία συζήτηση για τους τραγουδιστές, ότι δεν υποστηρίζονται μεταξύ τους σε σχέση με τους ηθοποιούς. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί αν και η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και να βρισκόμαστε και όλα αυτά. Όταν όμως γίνει κάτι, είμαστε όλοι εκεί. Στα δύσκολα είστε εκεί. Έχει αποδειχτεί αυτό. Απλά είναι η φύση της δουλειάς μας, δεν μας... Δεν μπορούμε να είμαστε όπως τους ηθοποιούς, οι οποίοι μετά την παράσταση βγαίνουν και κάνουν παρέα και τρώνε. Εμείς τελειώνουμε αργά, 5 η ώρα, 4 η ώρα, τι ώρα είναι, και πάμε στα σπίτια μας. Οπότε αυτό που δεν βοηθάει να κάνουμε, να είμαστε σε συνεχή επαφή και είναι μόνο στα πλαίσια της δουλειάς, αποδεικνύει περίτρανα ότι... είμαστε ακόμα πιο ενωμένοι. Πολύ όμορφο να τα ακούμε. Και να σου πω, επειδή είπες κάτι ότι εμείς 5 ώρα, 4 ώρα φεύγουμε, δεν φεύγουμε όπως ειδοποιεί μετά το θέατρο. Δεν νομίζω ότι αυτές οι εποχές έχουν τελειώσει, τη μεγάλη πίστα που τελειώνατε 4-5. Τι γίνεται εκεί? Εντάξει, εγώ μιλάω για τις εποχές που γινόταν. Τώρα τι γίνεται? Τώρα και εσείς σε μικρούς χώρους. Αυτό. Πού σε βλέπει κανείς? Στη μεγάλη σου συναυλία βεβαίως στις 7 Ιουλίου, στο Κατράκιο. Αλλά γενικώς έχεις επιλέξει
Μικρούς χώρους. Ναι, μικρούς χώρους, έτσι όπως ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Ετοιμάζουμε το πρόγραμμά μας το καλοκαιρινό για μετά τη συναυλία, το οποίο θα το ανακοινώσουμε. Θα είναι δηλαδή σε χώρους σε όλη την Ελλάδα ή θα έχεις μόνιμες? Σε όλη την Ελλάδα. Σε μόνιμη βάση όχι. Δεν το θέλω αυτό, αλλά το χειμώνα μπορεί. Επειδή το διαδίκτυο έχει αυτή τη δύναμη. Και θα το ήθελα το χειμώνα. Να είσαι κάπου μόνιμα. Να είμαι κάπου μόνιμα. Επειδή το διαδίκτυο ταξιδεύει, θα ταξιδέψει την εκπομπή μας. Σε ποιες πόλεις, μπορείς να πεις κάποιες πόλεις που μπορεί να όχι, σε δουν? Θα ανακοινώσουμε όχι. Το πρόγραμμα δεν μετά τη συναυλία, γιατί δουλεύουμε πρώτα τη συναυλία και έχει μείνει λίγο, το δουλεύουμε πιο χαλαρά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ούτε εξωτερικό μπορείς να πεις, γιατί οπότε, έχουμε από Αυστραλία. Με εξωτερικό, τι Αυστραλία ρε Λουκίλα μου, ένα μήνα έλειπα, ενάμιση. Δηλαδή πήγα Αφρική, πήγα Αυστραλία. Πες τα μας, γι' αυτό σε τσιγκλάμε. Το Φεβρουάριο ήμουνα, όλο το Φεβρουάριο είχα πάει κατευθείαν όμως. Αφρική και μετά Αυστραλία και γύρισα αρχές Μαρτίου. Οπότε τη μεγάλη μου την περιοδία στο εξωτερικό την έχω κάνει, την έχω ολοκληρώσει. Στην Ελλάδα και Κύπρο θα κινηθώ. Δισκογραφικά, τι γίνεται? Οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν τελειώσει, μας έχουν τελειώσει. Ναι. Ό,τι κάνει κανείς με όχημα μια εφημερίδα να φτάσει στον κόσμο. Το παλεύουμε, Λουκίλα, και κάνουμε εκεί τώρα. Έχω ετοιμάσει ένα καινούριο κομμάτι. Το κομμάτι αυτό είναι το έχει γράψει ο Παναγιώτης ο Ματιέλης και η Κάτια Κισονέργη. Έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και πιστεύω ότι έχω κάτι καινούριο να παρουσιάσω. Το οποίο τι το κάνεις? Βασίζομαι μετά στο ότι είναι καινούριο, είναι κάτι φρέσκο. Φρέσκο, κάτι κοινωνικο-ερωτικό. Σαν στίχος λες τώρα. Τι το κάνουμε τώρα, για πες μου, πάμε στα βαθιά τώρα, τι σε πάω. Τι το κάνουμε. Σκεφτόμαστε τι θα το κάνουμε. Γιατί οι δισκογραφικές εταιρείες που κάποτε ανήκαν σε δισκάδες, ιδαλγούς, από τη λίρα που ήσουν εσύ, να το κάνουν τώρα, Μήνος, οι δισκογραφικές. Τελειώσανε. Περάσανε σε πολυεθνικές, έρχεται κάποιος που δουλεύει για 6 μήνες, που πουλάγε μέχρι προχθές ένα αναψυκτικό και δουλεύει για 6 μήνες ένα συγκεκριμένο δίσκο και το δούλευε και αυτόν. Και τώρα έχει τελειώσει και αυτό και πάνε μέσω εφημερίδων. Αδειάζουν και οι αποθήκες των δισκογραφικών και στην ουσία δεν έχει που να πάει. Ούτε ο τραγουδιστής. Η αισιοδοξία δικιά μας ξέρεις ποια είναι? Ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο πιστεύεις ότι είναι καλό, είναι καλό τραγούδι, θα βρεθούν τρόποι για να φτάσει στον κόσμο και να το αγαπήσει. Ακόμα και διαδικτυακά. Εκεί σε πάω. Βεβαίως, γιατί έχουν αλλάξει τώρα οι τρόποι που προβάλλεις ένα κομμάτι. Οι εταιρείες τώρα δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κινηθούμε ούτως ώστε το κομμάτι να φτάσει στα αυτιά του κόσμου και πιστεύω ότι θα το αγαπήσει. Ωραία. Όπως το αγαπήσαμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε αυτό και ευχόμαστε κυρίως να βρεθεί ο τρόπος, εγώ εκεί επιμένω, να φτάσει στα αυτιά των ακροατών και στις καρδιές. Γιατί το λες έτσι? Γιατί είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Βλέπεις ότι αποδυναμώνονται κάποιοι παλιοί μέθοδοι που είχαμε και βλέπουμε ότι μπροστά πάνε κάτι άλλο. Πάει στο διαδίκτυο. Ναι. Ναι, αυτό. Γιατί όχι? Ναι. Εντάξει, να φύγουμε από τη δύσκολη πηγή. Και εγώ παρακολουθώ την Χριστίνα, την κόρη μου, για να μην κολλάω στα παλιά. Για να μου ανοίγει λιγάκι το μυαλό. Η οποία είναι τώρα 20 χρονών. Είναι 18. 18 είναι η Χριστίνα. Θα κλείσουμε τα 18, τα 19. Ναι, τον Οκτώβριο. Μάλιστα, τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Εντάξει. Ανέστη με ένα τραγούδι ακόμα. Μάλλον θα κλείσουμε τα 18 και θα μπούμε στα 19, λέει.
θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες. Και με ταξίδευες σαν το καράβι και λέγες, να σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με ζήσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μοναχή μου. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες, και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες, θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εντάξει, θέλει ο κόσμος να μας ακούσει να μιλάει. Πάντως εδώ, Ανέστη, να σου πούμε και συγχαρητήρια. Λέει εδώ ο Poker Face, πού το βρήκατε, λέει, αυτό το βιντεάκι? Είναι εξαιρετικό. Και μπράβο στην Κωνσταντίνα, λέει ο Poker Face εδώ. Ευχαριστώ. Και είναι 87 αυτό, 88. Ναι, πρέπει να ήταν πριν βγει ο δίσκος. Ήταν δηλαδή κάποια εμφάνιση που κάναμε στην τηλεόραση για να παρουσιάσουμε τα τραγούδια που λέγαμε στις συναυλίες. Αξέχαστος Μάριος Τόκας, τον οποίο κάνει αφιέρωμα η Κωνσταντίνα στη συναυλία της 7 Ιουλίου. Μου, ναι. Και θα έχω καλεσμένους όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Το Βασίλη τον Καρά, το Γιάννη τον Πλούταρχο, το Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο, τον Κώστα τον Χατζή, που είναι πολύ μεγάλη τιμή πραγματικά, που μετά από τόσα χρόνια θα ξανασυναντηθούμε επί σκηνής. Τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, το Χάρη το Χαλκίτη, την παιδική χοροδία της Νίκαιας και τα παιδιά από τη σχολή χορού Άλμα Ντάζα. Τέλεια. Και εδώ θα μεταφέρω μια έντιμη και ειλικρινή κουβέντα του MNDK. Είναι φίλος ακροατής, ακούει κάθε μέρα. Λέει, δεν ήμουν ποτέ φαν της Κωνσταντίνας, αλλά τουλάχιστον είχε φωνή. Σε αντίθεση με άλλες που, αν και άφωνες, έκαναν μεγάλη καριέρα. Το οποίο είναι πολύ έντιμη κουβέντα, ότι αν και δεν ήταν φαν, λέει τι καλή φωνή που είχες.
που έχεις, δηλαδή, ναι. και που σε άκουσα εκεί. Εκεί τώρα, πήγαμε στη δεκαετία του 80. Εσύ έχεις πάει όμως το 83, έχεις εκπροσωπήσει και την Κύπρο στη Eurovision, σωστά θυμάμαι. Ναι, ήταν με το Σταύρο το Σιδερά, mm-hmm. η αγάπη ακόμα ζει. Εμπειρία από τη Eurovision, για πες μας. Κοίταξε, αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, γιατί το να εκπροσωπείς τη χώρα σου, στην προκειμένη περίπτωση την Κύπρο, τότε το 83, στο εξωτερικό, νιώθεις ότι κάνεις, επιτελείς έργο. Είναι πολύ σημαντικό να βγάζεις προς τα έξω κάτι σημαντικό από τη χώρα σου. Mm-hmm. Να κάνεις κι εσύ κάτι για να ακουστεί το όνομα. Ήταν άλλη εποχή της Eurovision, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Σήμερα βλέπουμε πολλά και πολλά ακραία και λέμε ότι ξεχνιέται το θέμα τραγούδι και είναι περισσότερο vision, δηλαδή είναι περισσότερο το οπτικό μέρος. Ναι. Τότε, όσο πιο πίσω πας, τόσο πιο πολύ ξεχώριζαν υγεία ακούσματα. Θεωρείς λοιπόν ότι ήταν άλλη εποχή, εσύ συμφωνείς με αυτή την άποψη, ότι τότε πηγαίνατε για να στηρίξετε το τραγούδι και τη σημαία και το βρήκε και εδώ Ανέστης και μας το έχει βάλει, τι πώς ήσουν με το Σταύρο το Σιδερά εδώ. Εγώ πιστεύω ότι όπως αλλάζουν οι εποχές και διαφοροποιούνται τα πράγματα, έτσι και με το τραγούδι. Δηλαδή τότε ήταν αυτό και τώρα... Σήμερα θα πήγαινες. Τι να πάω, εγώ θα πάω είδες, γι' αυτό. Άρα... Όχι, εγώ θα πάω γιατί θα πάνε νέα παιδιά. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ να πάω στη Eurovision για ποιο λόγο. Άρα συμφωνείς. Πήγα δύο φορές. Κοίταξε, πήγε η Άννα η Βύση πριν από μερικά χρόνια. Θα πήγαινες. Ναι, αλλά είναι... Είναι για πιο φρέσκα παιδιά αυτός ο θεσμός. Άρα διαφωνείς, αυτό θέλω να πω. Τι διαφωνώ, το να πάνε μεγάλοι. Ναι. 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 Εντάξει, δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινες, ακριβώς. Άρα περνάμε στο οπτικό που λέμε, το φρέσκο, το να χορέψεις, να κινηθείς. Γιατί και η Άννα πήγε με μια μπαλάντα, δεν κινήθηκε, δεν έκανε αυτά που κάνει η Παπαρίζου. Είναι και άλλοι που πάνε με μπαλάντες. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, έτσι. Ναι. Έτσι το σκεφτήκαν, στείλανε την Άννα. Και τότε που πήγε η Άννα ήταν διαφορετική, γιατί περάσαν και τα χρόνια, δεν είναι τώρα. Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Ναι, μα και την Άννα, ναι, περάσανε, ναι, είναι εδώ. Το χρόνια κάτι τέτοιο είναι, ναι, που είχε πάει. Είδες, σαν να μιλάμε ότι είναι σήμερα, δεν είναι όμως. Τότε θα μπορούσε, μπορούσε να πήγαινα κι εγώ. Αλλά τώρα βλέπεις, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Όντως είναι το οπτικό μαζί με το ακουστικό, κατέχουν την ίδια θέση. Στο ξεκίνημά σου είχαμε δει με μια κιθάρα. Τι έγινε αυτή η κιθάρα? Την είχα παρατήσει αρκετό καιρό και τώρα την ξανάπιασα. Α, την ξανάπιασες. Την ξανάπιασες για κέφι ή θα τη σκαλίσεις και για να περάσεις και στη δημιουργία? Όχι για κέφι. Ήθελα να βρω το κέφι γιατί πάντα ήθελα να μελετάω κιθάρα. Απλά τον τελευταίο καιρό δεν μου έβγαινε. Τώρα όμως ευτυχώς και η ψυχολογία μου είναι τέτοια που με βοηθάει να ασχοληθώ και με αυτό. Θα τη σκάλιζε για να γράψει και κάποια στιγμή τραγούδια? Πολύ, ένα έξυπνο πολύ στίχο που σου έρχεται και σε εμπνέει. Πολύ πιθανόν. Δεν θέλει κι εσύ από αυτό. Όλοι οι τραγουδιστές το έχουν γυρίσει στο να γράφουν τα τραγούδια του, γι' αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Γιατί μετά βγαίνει πιο ολοκληρωμένη η δουλειά. Βέβαια, όχι αν σου γράψει κάποιο που έχει ταλέντο και ξέρει τη ζωή σου και τι θες να πεις. Θεωρείς ότι βγαίνει πιο ολοκληρωμένη ή βγαίνει πιο... Είναι θέμα ανάγκης το ότι δεν βρίσκω τραγούδι, έχω ένα στίχο, έλα να τον κάνω. Όχι, αν ήταν θέμα ανάγκης θα έβγαζα τραγούδια δικά μου και θα έλεγα είναι και πάρα πολύ ωραία. Δεν έβγαλα γιατί δεν είχα κάτι το οποίο να με εμπνεύσει. Άλλο θέλω να σου πω, υπάρχουν τραγουδιστές πολύ καλοί, οι οποίοι κάποια στιγμή αποφασίζουν και γράφουν τα δικά τους τα τραγούδια. Τραγουδοποιοί. Όχι, είναι τραγουδιστές όμως οι οποίοι έχουν γράψει μόνοι τους τα τραγούδια. Και έχουν άλλη δύναμη όταν βλέπεις να τραγουδάνε έναν μεγάλο συνθέτη, έναν μεγάλο στιχουργό και οι ίδιοι να περιορίζονται στο ρόλο του ερμηνευτή. Κάποια στιγμή παραμέρισαν τους συνθέτες και είπαν θα γράφω μόνο τα τραγούδια και δεν έχουν την ίδια δύναμη. Όταν λοιπόν τους ρωτούσα σε συνεντεύξεις, γιατί το έκανες, και για συγκεκριμένους. Και ακόμα και από τα ονόματα που μου ανέφερες τώρα, και ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ας πούμε, κάποια στιγμή έγραψε τα δικά του τα τραγούδια. Ναι. Ήρθε εδώ όμως ο Γιάννης. Κάποιοι τραγουδιστές όμως έχουν δώσει και σε άλλους συναδέλφους τραγούδια. Εντάξει. Κοίταξε. Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος κάποτε, τη δεκαετία του 70, έδωσε το αγόρι μου στην Τζένι Βάνου και η Τζένι δεν το ξέχασε ποτέ. Άλλα τραγούδια είπε όταν τραγουδούσε.
του Πλέσια και του Πρετεντέρη, τα μεγάλα τα τραγούδια του Πλέσια και του Λιμπερόπουλου, το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», ο Βοσκόπουλος, αλλά έλεγε, αλλιώς ήταν όταν είπε εγώ το γλυκά πόνο σου το μαχαίρι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, μην τα παίρνεις όμως όλα λουκύλα ότι γίνονται για επαγγελματικό σκοπό. Σου βγαίνει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ανέβηκα Θεσσαλονίκη, πήγα στο Βασίλη και στα Καμαρίνια, καθόταν ο Βασίλης ο Καράς μαζί με τον Ρόκο και γράφανε τραγούδια, γιατί περνάγαν ωραία και τους έβγαινε. Ας το δούμε και από αυτή την πλευρά. Ότι τους περνάμε βγήκε ωραία, δηλαδή, ναι. Και μας βγαίνει αυτό και εκτονωνόμαστε. Εντάξει, αν είναι σαν εκτόνωση, ναι. Ναι. Εάν είναι όμως... Δεν ξέρω ποιοι το κάνουν. Ναι, αυτό λέω. Υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές που κατέληξαν εκεί και λες τώρα γιατί. Να πρέπει να είναι μόνο δικό σου και δεν τραγουδάς συνθέτες. Δεν το λέω για να βγουν οι συνθέτες, κάνουν και τα δικά τους. Δηλαδή, εκεί καταλήγει πια ο συνθέτης. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Αν γράψεις κάτι καλό, θα πεις OK. Αλλά όχι να γράψεις για να γράψεις. Μπράβο, στο ίδιο καταλήγουμε. Και τα σχόλια να είναι αρνητικά και να λες τώρα τι ήθελε και το γράψει αυτό το τραγούδι και το είπε και πιστεύει ότι είναι και καλό. Πες μου κάτι, στην πατρίδα σου, στην Κύπρο, πηγαίνεις για εμφανίσεις, πηγαίνεις συχνά. Ναι, πηγαίνω συχνά. Πηγαίνω αρκετά συχνά. Πώς είναι η ψυχολογία και προσωπικά, των... για να δω... Να δεις φίλους, την οικογένεια. Ναι, 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 συγγενείς. Αλλά και για δουλειές. Πες μου κάτι, πώς είναι η ψυχολογία τώρα των συμπατριωτών σου, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ πεσμένη. Πιο πεσμένη από τους εδώ. Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό έγινε απότομα στην Κύπρο. Και ο κόσμος θα αργήσει πάρα πολύ να βρει τις ισορροπίες του. Αλλά πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός είναι πολύ δυνατός και κάθε φορά που γίνονται διάφορα γεγονότα τα οποία θέλουν προσπάθεια και τέτοια, βλέπω ότι ο κόσμος αγωνίζεται και παλεύει για το καλύτερο. Και το παλεύουνε. Απλά εγώ όταν πηγαίνω και πλησιάζω εκεί, μαυρίζει η ψυχή μου για αυτό που έγινε με τη δική μου ιστορία στην Κύπρο. Με τη δική σου και πάρα πολλών και πολλές οικογένειες που καταστράφηκαν. Μάλιστα. Πάμε ξανά στη συναυλία 7 Ιουλίου. Μήπως ξεχάσαμε κάποια συμμετοχή. Τα αδέρφια μου δεν τα αδέρφια σου. Θέλω να πεις για τα αδέρφια σου. Όχι, θα πεις. Γιατί θέλουμε να πάμε και στην οικογένεια. Ναι, την αφήσα να βάλουμε. Ναι. Να φαίνονται όλοι. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου. Που είναι όλοι εκεί, στην αφιερωματική συναυλία. Βλέπουμε και την αφίσα. Λοιπόν, 7 Ιουλίου. Με τιμούν. Κατράκιο. Και θα περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι. Και σωστό είναι που αν τη βλέπουμε. Αν κοπεί το τραγούδι το επόμενο, θα πει ότι πρέπει να μιλήσουμε κι άλλο. Κι ο χρόνος να σταματά στην πιο κρυφή του έρωτα στιγμή μας. Μαζί ξανά να ζούμε πρώτη φορά το πιο τρελό ταξίδι στη ζωή μας. Κι αυτό το βράδυ ήταν δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας.
Ανέστη, λέει, κάνεις πολύ καλές επιλογές, μας λέει εδώ ένας φίλος. Έτσι, ο Poker Face το είπε, ο MNDK. Ο Poker Face, ναι, δεν βλέπουμε κιόλας. Βάζω και το γυαλί, έτσι μπερδεύω. Πες μου κάτι, 7 Ιουλίου Κατράκιο, 5.500 κόσμο παίρνει, με τόσες συμμετοχές. Αφιέρωμα στο Μάριο τον Τόκα, η συμμετοχή του Κώστα του Χατζή, συμμετοχές αγαπημένων ερμηνευτών. Είναι η πρώτη φορά που κάνεις τέτοια συναυλία? Ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω αφιερωματική συναυλία και δεν γίνεται και πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Μία φορά την κάνεις, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Ναι. Και βλέπεις εκεί ποιοι σε αγκαλιάζουν, ναι, και εσύ είσαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνοντας αναδρομή σε όλη αυτή την πορεία που έχω κάνει τόσα χρόνια. Νομίζω ότι είναι η εποχή κατάλληλη γι' αυτό. Είμαι αρκετά όρημη για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό το πράγμα με τη βοήθεια των συναδέλφων μου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που δουλέψαν και δουλεύουν για αυτή τη συναυλία, για να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Θα το ήθελα πάρα πολύ να είσαστε όλοι εκεί, θα με τιμήσετε και εσείς. Και να πω ότι πάντα από τον κόσμο εισέπρατα πολύ μεγάλη αγάπη και αυτό με κράτησε. Χωρίς την αγάπη του κόσμου δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την αγάπη του κόσμου, για κανέναν μας. Έτσι. 7 Ιουλίου λοιπόν στο Κατράκιο Θέατρο, μεγάλη αφιερωματική συναυλία. Όλοι οι φίλοι της Κωνσταντίνας και σπουδαίοι δημιουργοί θα είναι εκεί. Ελπίζουμε κι εσείς. 5.500 κόσμο παίρνει. Να πούμε ότι το εισιτήριο είναι από 7 ευρώ, σημαντικό για τέτοιες δύσκολες εποχές. 7 Ιουλίου, ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα μπάνια του λαού. 7 Ιουλίου είναι ο κόσμος εδώ. Εντάξει. Δεν είναι την Αύγουστο που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκίλα μου. Θα είσαι κι εσύ στη συναυλία μας. Δεν θα τραγουδήσω. Δεν θα τραγουδήσω. Το λέω. Και θα αρχίσει το φούλεμα τώρα εδώ. Είσαι φίλη από τα παλιά. Γνωριζόμαστε κοντά τρεις δεκαετίες. Είναι κοντά πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η σχέση μετά από χρόνια. Έτσι. Κωνσταντίνα, υπέροχη, διαχρονική. Θα σε χειροκροτήσουμε 7 Ιουλίου και θα τα ξαναπούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στη ζούγκλα κοντά μας. Ο Ανέστης Κόνιαλης ήταν εδώ στην τεχνική μας υποστήριξη και τη μουσική επιμέλεια, που τον έχετε ήδη σχολιάσει αρκετά για τις καλές μουσικές επιλογές. Καλό μεσημέρι, αύριο στις 12 και πάλι εδώ στην τηλεόραση της ζούγκλας. Να είστε καλά. Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες στο τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις. Γίνει θυσία, μα από σένα καμία λέξη για ευχαριστώ. Ναι, με βλέπεις σαν εχθρό σου, μα ήμουν ο άνθρωπός σου και θα είμαι όσο ζω. Δώσε μου το σκοτώθω, το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Θέλω να θυμάσαι πάντοτε κάτι, επικίνδυνο παιχνίδι αγάπη.
Στην παγίδα που ετοιμάζεις θα πέσεις και θα πονέσεις. Πού, πες μου που έχω φταίξει και δεν με έχεις πιστέψει πως πολύ σ' αγαπώ. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτώθω. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Δώσε μου τώρα να δω πλάι σου να σκοτώθω. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας. Να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα.